ποτηράκι νερό μόνο. Ένα ποτηράκι νερό μόνο παρακαλώ, γιατί όταν σταματούν τα επιχειρήματα αρχίζει η χειδαιότητα, η παραβίαση του κανονισμού και αναγκάζεται κανείς να διαμαρτυρηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η σημερινή είναι μια θλιβερή ημέρα για την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Είναι στην πραγματικότητα μια αποφράδα ημέρα για τη μεταμνημονιακή μεταπολίτευση. Πολλοί από μας είχαμε την τιμή στο παρελθόν να εισηγηθούμε νομοσχέδια σε αυτό το Ιερό Κοινοβούλιο, Ιερό για τη Δημοκρατία. Ειλικρινά, νομίζω ότι αυτό διαπερνά τη σκέψη πολλών από εμάς που στο παρελθόν έχουμε εισηγηθεί νομοσχέδια, εάν το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για ένα νομοσχέδιο είχε υποβάλει στην Ολομέλεια της Βουλής μια τέτοια έκθεση, προσωπικά αλλά και όλοι όσοι έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας, θα θέλαμε η γη να ανοίξει να μας καταπιεί. Για λόγους στοιχειώδους δημοκρατικής ευαισθησίας, θα είχαμε αποφασίσει να το αποσύρουμε. Για εσάς δε τους συναδέλφους της πλειοψηφίας και για όσους δεν το καταλάβανε, επιτρέψτε μου να σας το επισημάνω, κληθήκατε πριν από λίγο να απορρίψετε μια αίτηση αντισυνταγματικότητας υπερασπιζόμενη ένα σχέδιο νομοσχεδίου πριν τις τροποποιήσεις που έγιναν από την κυβέρνηση, οι οποίες υπακούουν σε αυτό που από την πρώτη στιγμή σας λέγαμε, δηλαδή στην αιτίαση περί αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Δηλαδή σας έβαλε η κυβέρνηση να απορρίψετε την αίτηση αντισυνταγματικότητας και μετά έκανε τις αλλαγές που επιβάλλει το Επιστημονικό Συμβούλιο, γιατί ακριβώς είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοκρατικές συγκεντρώσεις, το δικαίωμα του συναθρίζεστε, στην πραγματικότητα τι είναι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι? Είναι το δικαίωμα των πολλών να έχουν φωνή, να μπορούν να μιλούν. Είναι το δικαίωμα των πολλών να σκέφτονται φωναχτά, να διαμαρτύρονται, να διεκδικούν, να ονειρεύονται, να ελπίζουν. Και το δικαίωμα αυτό δεν είναι μόνο ατομικό δικαίωμα. Είναι και πολιτικό δικαίωμα. Και πολιτικά δικαιώματα στην Ελλάδα μόνο σε ανώμαλες περιόδους για τη δημοκρατία αφαιρέθηκαν από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ποινικοποιώντας την άσκηση του δικαιώματος του συναθρίζεστε. Στην πραγματικότητα, όχι απλώς ποινικοποιείτε την ελεύθερη συμμετοχή σε δημοκρατικές συγκεντρώσεις, αλλά ποινικοποιείτε κάτι βαθύτερο και ουσιοδέστερο για την δημοκρατία και τη φύση της. Ποινικοποιείτε την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Γιατί όπως αποδείξαμε και τεκμηριώσαμε, και όχι απλώς ισχυριστήκαμε, και εμείς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, προχωράτε στην νεκρανάσταση των νεκρών διαταγμάτων της Χούντας, τα οποία ήταν όντως νεκρά, γιατί δεν υπήρξε κυβέρνηση από το 1974 και μετά που να διανοήθηκε να τα εφαρμόσει. Αλλά τα νεκρανασταίνετε, γιατί τα αντιγράφετε κανονικά. Και για να δείτε πόσο μακριά πηγαίνετε από τη σημερινή πραγματικότητα και επιστρέφετε στο κακό παρελθόν για τη δημοκρατία και τη χώρα, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι πάτε και θεσμοθετείτε μια σειρά από διατάξεις το 2020 που ήταν αντιδημοκρατικές όταν θεσπίστηκαν το 1971 από τη Χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά και είναι και κυριολεκτικά εκτός πραγματικότητας στην εποχή του διαδικτύου. Θα γίνει μια κινητοποίηση της νεολαίας για την προστασία του περιβάλλοντος κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα οργανωθεί μέσα από το διαδίκτυο. Δεν θα έχει οργανωτή, άρα δεν θα αναγγελθεί και στην αστυνομία. Την καθιστάτε με το νομοσχέδιο που φέρνετε παράνομη, ζητάτε από την αστυνομία να τη διαλύσει. Και όποιος θεωρηθεί ότι είχε ευθύνη διοργάνωσης επί μιας τέτοιας διαδικτυακής κινητοποίησης, θα τον οδηγήσετε σε ποινή φυλάκισης. Αν αυτό δεν οδηγήσει στην αυτογελιοποίησή σας, όσον εισηγείστε και οδηγείτε την ελληνική κοινωνία, την ελληνική αστυνομία και την ελληνική νομική τάξη με βάση αυτό το τερατούργημα, τότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σκεφτεί κανείς άλλο χαρακτηρισμό. Και επειδή γίνεται λόγος και για αλλαγές,
καμία από τις θεμελιώδεις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της Χούντας που μεταφέρατε αυτούσια στη δημοτική γλώσσα δεν αλλάξατε. Αλλάξατε, πριν από αυτές που δεν τις έχουμε δει, δύο μόνο προβλέψεις που κι αυτές με τη σειρά τους οδηγούσαν στη γελιοποίηση όποιον προσπαθούσε να εφαρμόσει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτή την περιβόητη να μπορούν να κάνουν 20, 30, 40, 50 χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μια πορεία, μια συγκέντρωση, και επειδή δεν έχουν αναγγείλει οργανωτοί και επειδή θεωρήθηκε ότι έχουν όλα αυτά τα θέματα που προβλέπει το νομοσχέδιό σας, οδηγούσατε σε ποινή φυλάκιση όλους αυτούς τους ανθρώπους, ενός έτους. Ή το άλλο με τις αυθόρμητες συγκεντρώσεις που λέγατε στην αρχική εκδοχή και εσείς το υπερασπιζόσασταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Ότι μία συγκέντρωση που θα γίνει μετά από μία ποδοσφαιρική ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα είναι καταρχήν παράνομη. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται σε καμία απολύτως περίπτωση να αλλάξετε προς το καλύτερο την καθημερινή ζωή των πολιτών. Χειρότερη θα την κάνετε. Και χειρότερη θα την κάνετε γιατί αυτό το νομοσχέδιο από την ώρα που θα γίνει νόμος θα λειτουργεί ως προβοκάτορας. Γιατί πράγματι, όπως φαίνεται από την επιμονή σας, κάνετε τα αδύνατα δυνατά να φέρετε στην Ελλάδα, να φέρετε ειδικά στην Αθήνα, τα κίτρινα γυλαίκα της Γαλλίας και του Παρισιού. Κάνετε τα αδύνατα δυνατά να επαναφέρετε στη συνείδηση των πολλών το μίσος για την Ελληνίδα και Έλληνα εργαζόμενο αστυνομικό. Τους βάζετε απέναντι από τους εργαζόμενους, από τους ανέργους, από τους συνταξιούχους, από τους νεολαίους. Κάνετε τα αδύνατα δυνατά να αναβιώσετε το χωροφύλακα της Χούντας. Γι' αυτό και για ό,τι συμβεί μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, εσείς θα φταίτε. Γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα αυξηθούν οι πορείες αντί να μειωθούν. Γιατί πια έχετε προσφέρει έναν παραπάνω λόγο που αντλεί έρισμα από τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα και το σύνταγμα της χώρας στους Έλληνες, τις Ελληνίδες, στους πολλούς να κινητοποιηθούν, να διαμαρτυρηθούν. Και δεν είναι άλλος αυτός ο ένας παραπάνω λόγος από το αίτημα που θα γίνει πάνδημο σιγά σιγά αίτημα για την κατάργηση αυτού του χουντονόμου που έχει βέβαια δύο ονοματεπώνυμα, Μητσοτάκη Χρυσοχοίδη. Κατά ομή παραβίαση του συντάγματος, το τεκμηριώσαμε και προηγουμένως, που προβλέπει ότι το δικαίωμα στο συνέρχεστε και στο συναθρίζεστε δεν υπόκειται στην αδειοδότηση της αστυνομίας. Δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο. Τι να κάνουμε, το Σύνταγμα το αναφέρει αυτό. Και αν θέλατε στο τέλος, ας κάνατε πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος επί του άρθρου 11. Στην πραγματικότητα, το Σύνταγμα παραχωρεί αυτό το δικαίωμα χωρίς καμία προϋπόθεση στους πολίτες. Και η γνωστοποίηση ναι, είναι θεμητή. Αυτό που δεν είναι θεμητό, αυτό που είναι αντισυνταγματικό, είναι η μη γνωστοποίηση να οδηγεί στην απαγόρευση και στην υποχρέωση της αστυνομίας να διαλύει μια συγκέντρωση. Αυτό είναι το αντισυνταγματικό. Δεν είναι η γνωστοποίηση το αντισυνταγματικό. Είναι η πρόβλεψη ότι αν δεν έχει υπάρξει γνωστοποίηση, κατά παράβαση του συντάγματος η αστυνομία θα υποχρεούται να διαλύει μια συγκέντρωση. Αλλά όταν στην πραγματικότητα καθιστάτε την αστυνομία ως την αρχή αδειοδότησης μιας δημοκρατικής συγκέντρωσης, ουσιαστικά την καθιστάτε το αφεντικό των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Πρώτον, αυτό που κάνει είναι ακριβώς αυτό που έκανε η Χούντα. Στο νομοθετικό διάταγμα της Χούντας αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία. Αυτός είναι ο πυρήνας. Αυτός ήταν ο πυρήνας. Ότι δηλαδή δεν μπορεί κανείς Έλληνας και καμία Ελληνίδα να συγκεντρωθούν εάν δεν πάρουν άδεια από την αστυνομία. Αυτό είναι που θεσμοθετεί αυτό το νομοσχέδιο. Και μια που λέμε αδειοδοτούσα αρχή αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, για να δούμε λίγο, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, τι είναι και ποια είναι η ελληνική αστυνομία σε επίπεδο ηγεσίας. Είναι η ελληνική αστυνομία καμία ανεξάρτητη αρχή? Είναι η ελληνική αστυνομία και η ηγεσία της συγκεκριμένα και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο καμία αξιοκρατικά, δημοκρατικά, αντικειμενικά επιλεγμένη ηγεσία? Με πογκρόμ, κομματισμού ξεκινήσατε τη θητεία σας στις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 2019. Καθαρίσατε όλους τους άξιους αξιωματικούς και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο και τοποθετήσατε τους αρεστούς και τους εκλεκτούς του γραφείου Μητσοτάκη και των κλαδικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία.
Αυτό τον κομματισμό έχετε φέρει και επειδή είμαστε ένα χρόνο μετά και επειδή ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη χτες να μιλάει για τη συνέπεια, λέει, με την οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμά σας για την ασφάλεια. Ναι, υπάρχει συνέπεια, απόλυτη συνέπεια στον κομματισμό, στην αναξιοκρατία, στο διορισμό του κύριου Κοντολέοντα ως επικεφαλής της ΕΕΠ, στον τρόπο με τον οποίο προσλάβατε 1.500 ειδικούς φρουρούς εκτός ΑΣΕΠ, εκτός Πανελληνίων και ανεκπαίδευτος τους αμολύσατε στην ενεργό δράση. Τον έναν το συλλάβανε τις προάλλες από την τροχέα ελληνικού. Ένα σωρό παραπτώματα βρήκανε, όχι μόνο τροχέα, βαρύτατα. Ο άλλος είχε πάει στην ΑΣΟΕ και παραλίγο να αιματοκυλήσει το πανεπιστήμιο, γιατί είχε πάει με το όπλο και με τη στολή να συναντήσει τη φιλενάδα του. Ειδικός φρουρός Μητσοτάκη Χρυσοχοίδη, ανεκπαίδευτος. Και πριν από αυτούς οι άλλοι διασκεδάζαν στα μπαρ, πλακωθήκανε με τους θαμώνες, χάσαν τα όπλα τους και τα βρήκαν οι συνάδελφοί τους την επόμενη μέρα. Τα ψέματα που πραγματικά, αν θέλαμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική αντιπαράθεση, επίπτουν στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Τα ψέματα που είπατε για τον Ινδαρέ, που παραβιάσατε το συνταγματικά κατοχυρωμένο οικογενειακό άσυλο, τα ψέματα που λέτε εδώ γραπτός και προφορικός σε μία σειρά από ερωτήσεις μας για το επεισόδιο της Μιχαλακοπούλου, που έχουν δει όλοι το βίντεο, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες. Τρεις, σαν άλλοι τραμπούκοι, πιθανότατα συνομικοί, και εσείς να μιλάτε για έναν. Και όλα αυτά για να συγκαλύψετε το στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος με αυτούς τους Πρετοριανούς, επειδή παραβίασε ο ίδιος το κόκκινο, πήγε και έδιρε έναν άνθρωπο. Και για την ασφάλεια, ναι, έχουμε πραγματικά, νιώθουμε πολύ ασφαλείς. Απλώς κάθε μέρα το πρωί όταν ξυπνάμε, πρώτα κοιτάμε αν είναι καμένο το αυτοκίνητό μας και μετά κοιτάμε και το δελτίο ανακοίνωσης καμένων αυτοκινήτων που πια έχει καθιερωθεί ως καθημερινή πραγματικότητα. Για να μην πω για τη συνέπεια του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα τελείωνε το Ρουβίκονα. Στις 8 Ιουλίου μάλιστα είχε τολμήσει να πει. Και ο Ρουβίκονας προχτές του πετούσε τρικάκι έξω από το γραφείο του. Στόχος σας δεν είναι οι έκνομες ενέργειες κατά τη διάρκεια μιας πορείας. Γιατί όλα αυτά έχουν ήδη κατοχυρωθεί, έχουν ήδη διασφαλιστεί και προβληθεί από το νέο ποινικό κώδικα, αλλά και τον προηγούμενο. Γι' αυτό και είναι χυδαιότητα, ιστορική χυδαιότητα. Και μόνο που πιάνετε στο στόμα σας αυτό το ανθρώπινο δράμα της Μαρφίν, για να δικαιολογήσετε αυτή την τρομολαγνία και για να ντύσετε όλο αυτό το εγχείρημα, το φασίζον εγχείρημα, νομοθετικό εγχείρημα που έχετε φέρει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπως επίσης δεν είναι στόχος σας να τελειώσετε με τις διαδηλώσεις των 50 ατόμων, γιατί αυτές έχουν τελειώσει όσον αφορά την υπέρμετρη ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλούν, γιατί τοποθετούνται νόμιμα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2013 στο πεζοδρόμιο. Ποιος είναι ο στόχος σας? Ένας είναι. Να εισάγετε στο ποινικό δίκαιο ένα νέο είδος εγκληματία, το διαδηλωτή. Ο οποίος όμως ποιος είναι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο διαδηλωτής? Ο διαδηλωτής δεν είναι άλλος από την Ελληνίδα και τον Έλληνα που εκφράζονται ελεύθερα και που έχουν άλλη άποψη διαφορετική από τη δική σας, από την άποψη της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε εξουσίας. Και εσείς καθιστάτε τον διαδηλωτή, δηλαδή τον Έλληνα και την Ελληνίδα που εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σύμφωνα με το Σύνταγμα, εγκληματία. Γιατί όλα αυτά βέβαια τα κάνετε? Γιατί δεν υπηρετείτε αλλιώς το απολυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Γι' αυτό για σας είναι στρατηγική σημασία αυτό το νομοσχέδιο. Και είναι στρατηγική σημασία διότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί για να στηθεί και να λειτουργήσει αυτό το απολυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης και όχι το επιτελικό κράτος, πρέπει να πληγούν, πρέπει να θυγούν τα αντίβαρα με βάση τα οποία λειτουργεί η δημοκρατία. Η δημοκρατία για να λειτουργήσει χρειάζεται και τα πολιτικά της αντίβαρα και τα κοινωνικά της αντίβαρα. Χρειάζεται δηλαδή, με άλλα λόγια, την άλλη άποψη, την αντίθετη γνώμη, τη διαφορετική γνώμη, την ελεύθερη έκφραση γνώμης. Εσείς με τη λίστα Πέτσα Μητσοτάκη προσπαθήσατε να ακυρώσετε τα πολιτικά αντίβαρα. Γιατί στην πραγματικότητα με τα λεφτά Πέτσα Μητσοτάκη, όπως τα διακινήσατε, δεν επιχειρήσατε να κάνετε καμπάνια για τον κορονοϊό. Επιχειρήσατε να εξουδετερώσετε την άλλη άποψη, την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Προοδευτικής Συμμαχίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων
της αντιπολίτευσης. Ό,τι δηλαδή επιχειρείτε σε κοινωνικό επίπεδο με αυτό το νομοσχέδιο, με το οποίο επιχειρείτε να εξουδετερώσετε τα κοινωνικά αντίβαρα. Και όταν, κυρίες και κύριοι, εμείς μιλούμε για ορμπανοποίηση, ναι, μας επιβεβαιώνεται, κατά γράμμα. Γιατί η ορμπανοποίηση που έχει πάρει το όνομά της από τον Πρωθυπουργό, τον ακροδεξιό Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ακριβώς σε αυτού του τύπου τις επιλογές συνίσταται. Και επειδή μιλούμε και για διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, επιτρέψτε μου λίγο προσωπικό τόνο, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια πραγματική προσωπική ανάγκη. Αγαπητέ Μιχάλη, εγώ δεν θα πω στον κύριο Καραγκούνη που είχε, κατά τη γνώμη μου, λυπάμαι κύριε Καραγκούνη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, δεν θέλω, αλλά με υποχρεώνετε την ώρα που αναφερθήκατε στη Μαρφίν. Εγώ δεν θα πω για το ποιος ήταν υπουργός τότε. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θυμάσαι μήπως, αγαπητέ Μιχάλη, πόσο ήταν μιλώντας για τη διατάραξη τώρα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, που πρέπει να τη διαφυλάττουμε. Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος της χώρας το 2009. Το δημόσιο χρέος της χώρας το 2009 ήταν 127% επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σήμερα το εθνικό χρέος έχει φτάσει στο 180% και πηγαίνει προς το 200%. Η Ελλάδα το 2009 εξοβελίστηκε από τις αγορές. Δεν μπορούσε να δανειστεί. Σήμερα με ένα πολλαπλάσιο δημόσιο χρέος δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια της ιστορίας της. Γιατί δημιουργήσανε κάποιοι, αγαπητέ Μιχάλη, με τους οποίους κάθεστε στα ίδια έδρανα τότε, εκείνη την εποχή, εκείνο το χρόνο, εκείνο το δυσθεώρητο δημοσιονομικό έλλειμμα το 15%, χρεοκοπήσαν τη χώρα και οδήγησαν την Ελλάδα εκτός των αγορών. Αν θέλουμε να μιλάμε για διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Και είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα. Και τα οποία φυσικά πρόσωπα όχι μόνο δημιούργησαν εκείνο το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά είχαν και τον αρχηγό τους όταν ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη ομιλία που έκανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δηλώσει και υπερήφανος. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Απλά υπάρχει υπενθύμηση χρόνου, κύριε Ραγκούση. Αυτό νομίζω, κύριε Πρόεδρε, κατά αναλογία θα έπρεπε να το έχετε κατά νου. Κύριος Καραγκούνης μίλησε 13 λεπτά, ούτε καν το χρόνο. Τόση ολοκληρώνω. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, που με διακόψατε, έχει δηλώσει υπερήφανος που ήταν βουλευτής εκείνη την εποχή και στήριζε εκείνη την κυβέρνηση. Τελειώνοντας, λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αντί να μοιράζεται ελπίδα, προοπτική και προκοπή στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, μοιράζεται και δίνεται ύφεση, ανεργία, απολύσεις και τώρα πια και ποινές φυλάκισης. Αλλά επειδή πραγματικά ισχύει και εδώ το ουδέν κακό αμυγές καλού, και όσο και αν σας εκπλήξει, εγώ θέλω να κλείσω με μια θετική αναφορά. Να πω ότι αισθάνομαι την ανάγκη να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί πράγματι με αυτό το νομοθέτημα που έφερε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Βουλή, αυτό το αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό νομοθέτημα, ουσιαστικά καθρεφτίζουν τις βαθύτερες σκέψεις, τις βαθύτερες ιδεολογικές αρχές, καθρεφτίζουν αυτό που έχουν στο εσωτερικό τους κόσμο. Είναι ένα νομοθέτημα που πραγματικά οδηγεί σε αυτό που λέμε «αυτοί είστε». Παρά τα ακριβοπληρωμένα μακιγιάζ, τα οποία τα μηντιακά μακιγιάζ πέφτουν πάνω σας συστηματικά το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά ένα νομοθέτημα που επιβεβαιώνει ότι όσα και αν πληρώσετε στα μήντια, η αλήθεια είναι μία. Ότι είστε απ' έξω κούκλα χάρη στα μήντια, αλλά από μέσα πανούκλα και σε επίπεδο αρχών και σε επίπεδο αξιών. Ευχαριστώ πολύ.